Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Παπάγου Χολαργού? Όταν μιλάει κανένας για το Δήμο Παπάγου Χολαργού, έχει την εντύπωση ότι είναι από εκείνες τις πόλεις που δεν έχουν προβλήματα. Άντεξε στην οικονομική κρίση, έχει αρκετό πράσινο, υπάρχει το Βουνό Ημιτός δίπλα μας, άρα φαίνεται ότι είναι όλα καλά. Πίσω όμως από τη βιτρίνα, οι άνθρωποι στην καθημερινή του ζωή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Από τα πιο απλά, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια να περπατήσουν, δεν υπάρχει δημοτική συγκοινωνία για να μετακινηθούν, όσο και στα πιο πολύπλοκα, μια γραφειοκρατία που δεν έχει αντιμετωπιστεί, ένας δήμος που έχει μείνει πίσω ηλεκτρονικά, όπως επίσης πράγματα που εμένα με αφορούν σαν γιατρό, προγράμματα πρόληψης που δεν έχουν εξελιχθεί, μια κρυμμένη φτώχεια που παραμένει. Άρα συζητάμε στην πραγματικότητα να μπορέσουμε να έχουμε μια πόλη που θα μοιάζει όχι μόνο κατ' όνομα και επιφάνεια, αλλά στην πραγματικότητα σαν μια κανονική ευρωπαϊκή πόλη. Επειδή είπατε πράγματι ότι είναι μια πόλη η οποία, και δύο δηλαδή περιοχές, οι οποίες μοιάζουν να είναι πλούσιοι. Εσάς δηλαδή η οικονομική κρίση, τα μνημόνια κτλ. Δεν άγγιξαν κανέναν? Όχι, όχι. Φυσικά και μας άγγιξαν. Και θα έλεγα σε πολύ μεγάλο βαθμό, μια και ουσιαστικά μιλάμε για έναν αστικό πληθυσμό, ο οποίος είδε τα εισοδήματά του να μειώνονται όπως όλη την Ελλάδα, άντεξε. Δεν είναι πιθανόν, δεν έχουμε τα φαινόμενα φτώχειας που συναντάμε σε άλλες περιοχές, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια κρυμμένη φτώχεια την οποία πρέπει κανένας να την αναδείξει και να την αντιμετωπίσει. Υπάρχει ανάγκη για περισσότερες υπηρεσίες, ακριβώς γιατί οι άνθρωποι που έχουν χάσει μέρος του εισοδήματός τους δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά και στις οικογένειές τους όλα αυτά που θέλουν. Και είναι και μια ευκαιρία να αναδειχθεί ένα κοινωνικό πρόσωπο. Καμιά φορά να συζητάμε για κοινωνική πολιτική, μένουμε λιγάκι μόνο στους πολύ φτωχούς. Η πραγματικότητα είναι σε όλη την Ευρώπη ότι η κοινωνική πολιτική αφορά όλους τους κατοίκους. Άρα για μας είναι μια προτεραιότητα που πηγαίνει μαζί με το περιβάλλον, με το ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία, σχολεία που θα είναι σε πολύ υψηλότερο βαθμό, όπως επίσης και μια πόλη που θα έχει όλα τα βασικά ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο, να μπορούμε να περπατάμε, να χαιρόμαστε το βουνό, να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι έχουμε δύο σταθμούς μετρό. Με δύο λόγια, αυτό που είπα και πριν, μια ευρωπαϊκή πόλη στην ουσία της. Αν ιεραρχούσατε τα προβλήματα, ποια θα ήταν κατά σειρά? Σημασία έχει τι πιστεύουν οι ίδιοι πολίτες. Γιατί είχαμε έναν ανοιχτό διάλογο, ο οποίος κράτησε πολύ καιρό, για να καταλάβουμε κιόλας τι οι ίδιοι θεωρούν σημαντικό. Θεωρούν ότι είναι πέντε πράγματα. Το ένα είναι η κίνηση στην πόλη, τα πεζοδρόμια και η δημοτική συγκοινωνία. Το δεύτερο είναι τα σχολεία που πρέπει να βελτιωθούν πάρα πολύ. Το τρίτο είναι η ασφάλεια. Είμαστε μια πόλη που είμαστε μπροστά σε ένα καινούριο φαινόμενο διαρρήξεων και μιας μικρής εγκληματικότητας που όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το τέταρτο είναι η ηλεκτρονική εξέλιξη του Δήμου. Στοιχειώδη πράγματα που γίνονται σήμερα όπως στη δεκαετία του 80 να γίνονται με έναν σύγχρονο τρόπο, και το πέμπτο είναι κοινωνικές υπηρεσίες. Τι προσφέρει πολύ ανταποδοτικά στους πολίτες. Τα πρόσθετα σε αυτό ένα καινούριο μοντέρνο σύστημα αποκομιδής σκουπιδιών και φυσικά το περιβάλλον, το οποίο όλοι το αφήνουμε στην άκρη, να δούμε το οικολογικό αποτύπωμα της πόλης και να μπορέσουμε να εξελίξουμε βελτιώνοντας το μικροκλίμα και στο μέτρο μας αντιστοιχεί αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν οικονομικοί πόροι για να γίνουν όλα αυτά που αναφέρετε? Ναι, υπάρχουν οικονομικοί πόροι, αλλά πάλι εκτός από αυτό έχει να κάνει με το ποιες είναι οι προτεραιότητες που βάζει ο Δήμος. Σε αντίθεση με αυτό που γίνεται σήμερα, το οποίο συζητάμε συνήθως για διάφορες τελετές, εκδηλώσεις, διάφορα πράγματα που είναι του Θεαθήνε, πιστεύουμε ότι η απόλυτη προτεραιότητα, και αυτό μπορεί να γίνει και με οικονομία κλίμακος, αλλά υπάρχουν και οι πόροι, είναι να βελτιώνεται η ζωή των ανθρώπων. Απόλυτη προτεραιότητα για μας είναι καταρχήν τα σχολεία. Μπορούμε να έχουμε καλύτερα σχολεία που να προσφέρουν περισσότερα. Τα πεζοδρόμια, όσο και αν μοιάζει ένα πεζό θέμα, είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην πόλη. Και κατά τρίτο λόγο, εγώ θα έλεγα, η κοινωνική πολιτική να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς που μένουν λίγο πιο πίσω, αλλά να δώσουμε ένα υψηλότερο στάνταρ υπηρεσιών στον μέσο κάτοικο που, ξαναλέω, βγήκε με ένα λόβητο από τα μνημόνια, αλλά παραμένει, έχει δει ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός του να χάνεται. Θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα λίγο για την παράταξη την οποία εκπροσωπείτε και για εσάς. Τι έργο έχετε κάνει μέχρι τώρα, αν έχετε ασχοληθεί και πόσο έχετε ασχοληθεί με την περιοχή σας? Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε
και πήγε σχολείο και συνεχίζει να ζει στην περιοχή. Με γέννημα θρέμα του Χολαργού. Στο Χολαργό και στον Παπάγο έχω περάσει όλα μου τα χρόνια. Άρα είναι μια περιοχή που και την ξέρω και την πονάω. Αυτό είναι και ο λόγος που πήρα την απόφαση να βοηθήσω, διότι ο κόσμος ο πολύς με ξέρει από τη δραστηριότητά μου σχεδόν 30 χρόνια στους γιατρούς του κόσμου. Θεωρώ όμως ότι αν μπόρεσα να είμαι χρήσιμος σε δύσκολα μέρη, θα μπορέσω να είμαι χρήσιμος και στην κοινωνία που μεγάλωσα. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη μου δική μου προσδοκία. Η δεύτερη είναι να μπορέσουμε να εκφράσουμε στο σύνολο τον προοδευτικό κόσμο της πόλης, ο οποίος βρισκόταν καταρκευματισμένος. Και νομίζω ότι συνενώνοντας τρεις προοδευτικές παρατάξεις σε μία, σήμερα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε όλοι μαζί και ότι βάζουμε ξανά μια προοδευτική προοπτική, στην ουσία της μια προοδευτική προοπτική της πόλης, χωρίς χρήματα, χωρίς στηρίξεις, αλλά στην πραγματικότητα, στην ουσία της. Και η πρόθεση είναι να μπορέσουμε να πάμε παραπέρα βάζοντας σαν πρώτο στόχο τις συνεργασίες. Είμαστε από αυτούς και είμαι από αυτούς που πιστεύουν συνεργασίες. Προέρχομαι από την κοινωνία των πολιτών. Χωρίς συνεργασίες δεν κάνουμε τίποτα εδώ. Και νομίζω ότι και με βάση και το νέο νόμο μας δίνει αυτές τις δυνατότητες, η επόμενη μέρα στον Χολαργό και στον Παπάγο περνάει μέσα από αυτό. Για μας είναι η λέξη κλειδί. Δεν έχουμε όλη την αλήθεια εμείς, δεν ξέρουμε τα πάντα εμείς. Μπορούμε να συνεργαστούμε, μπορούμε να συνυπάρξουμε, βάζοντας βεβαίως πάντοτε, και να το ξεκαθαρίζω, μια διαχωριστική γραμμή σε όσους εκφράζουν δυνάμεις μυσαλλοδοξίας, ρατσισμού, οι οποίες σε ένα μεγάλο βαθμό είναι κρυμμένες αυτή τη στιγμή, αλλά εκεί δεν συζητάμε. Με συνεργασία μπορούμε πράγματα απλά, εύκολα, που θα βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων, να μπουν στην πρώτη γραμμή. Να ρωτήσω, πράγματι στην περιοχή υπάρχει οξυμένο πρόβλημα σε σχέση με άκρα δεξιά και Χρυσή Αυγή, τι γίνεται, πώς πάει η κατάσταση? Όχι ιδιαίτερα. Και ναι, σε αυτό έχουν νομίζω συμβάλει όλοι από την άποψη ότι αυτό που λέμε δημοκρατικό τόξο έχει βάλει μια γραμμή στην οποία έχει αφήσει στην άκρη αυτές τις δυνάμεις που εκφράζουν τη μυσαλλοδοξία. Δεν έχει εκλογική δύναμη η Χρυσή Αυγή? Έχει εκλογική δύναμη, κρυμμένη, αλλά δεν μπορεί να πει κανένας ότι εκφράζουν, ότι επηρεάζουν, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω, δημόσια τα πράγματα. Και ακριβώς όταν κανένας κρύβεται, σημαίνει ότι έχει και πρόβλημα να το εκφράσει και να το πει δημόσια. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια δημοκρατική παράδοση, η οποία έρχεται από τα βάθη του προηγούμενου αιώνα. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι όταν συνεργάζονται δημοκρατικές δυνάμεις, ακόμα και αν έχουν ένα διαφορετικό τρόπο να αντιλαμβάνουν τα πράγματα, άλλη ιδεολογική καταγωγή, διαφορετική πολιτική θεώρηση, αφήνουν στην άκρη αυτές τις φωνές. Νομίζω ότι στην πόλη μας έχουμε κατανοήσει πολύ καλά ότι το να εχθρευόμαστε τους φτωχούς, το να βλέπουμε με μισό μάτι οποιονδήποτε είναι λίγο διαφορετικός από εμάς, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους ξένους, έχει να κάνει με κάθε μορφή διαφορετικότητα, δεν θα μας βοηθήσει να λύσουμε τα προβλήματα. Και τουλάχιστον για μένα, ξαναλέω, είναι πάντα μια κόκκινη γραμμή η οποία δεν παραβιάζεται για κανένα λόγο. Άρα λοιπόν ο Κλισθένης και η απλή αναλογική ήρθε και έκατσε, που λένε, στην περιοχή σας. Ναι. Εγώ είμαι από τους μεγάλους φαν του νέου συστήματος. Πρώτα απ' όλα το έχουμε δει να λειτουργεί στην Ευρώπη. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό στην Ελλάδα. Και σε όσους μάλιστα έχουν και μια καχυποψία αν θα μπορέσουν να υπάρχουν συνεννοήσεις, θα είναι κάτω από το τραπέζι. Θα θυμίσω ότι αυτά γίνονταν και τώρα. Απλά το νέο σύστημα μας υποχρεώνει δημόσια να δηλώσουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Εγώ πήρα από την πρώτη μέρα την πρωτοβουλία, έχοντας και την λογική και την κουλτούρα της συνεργασίας από τους γιατρούς του κόσμου, απέφθηνα στους, δεν θέλω να λέω τη λέξη πολιτικούς αντιπάλους, δεν μου αρέσει, στις άλλες παρατάξεις, μια πρόσκληση συνεργασίας, και νιώθω ότι είμαι πολύ περήφανος. Κάποιοι από το Δήμαρχο μας λένε ότι το έχουμε κάνει στο Χόλμη. Το γεγονός, ας πούμε, ότι σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις και άλλες δύο παρατάξεις αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση και η δική μας που προκύψει από συνένωση, αντιπροσωπεύτηκαν, ήρθαν και με προσφώνησαν, πήγα εγώ στις δικές τους. Έχουμε δείξει στους πολίτες ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Γι' αυτό και εγώ νομίζω ότι πέρα από τον πρώτο γύρο που θα εκλέξει δημοτικούς συμβούλους, το μεγάλο διακύβευμα στην πόλη είναι ποιος μπορεί να κάνει καλύτερη συνεργασία. Όχι πια ποιος θα είναι ο άρχοντας της πόλης, έχουμε φύγει από αυτά. Ποιος θα είναι ο συντονιστής που θα μπορέσει να βάλει όλους σε ένα τραπέζι και να συνεννοηθούν για τα προβλήματα.
Νομίζω ότι αυτό το ρόλο και ξέρω, τον ξέρω καλά, γιατί τον έχω κάνει πολλά χρόνια και νομίζω επειδή το πιστεύω μπορώ να τον υπηρετήσω καλύτερα από τους υπόλοιπους.